Ένα ακόμη βήμα προς τη ΓΑΜΑ Εθνική έκαναν τα Τρίκαλα, τα οποία επιβλήθηκαν με το ευρύ 5-1 το αγρό του Λιανοκραδίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. Τα Τρίκαλα είναι αυτά που βρίσκονται στο προσκήνιο, ακριβώς στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης κίνησε ο Διαμάντης. Μια ωραία ενέργεια με τον Στεφανίδη, θα αλλάξει την μπάλα και το πλασέ. Θα βρει δίκαια το 1-0 για την ομάδα των Τρικάλων, χάρη στον ωραίο συνδυασμό των δύο επιθετικών παιχτών. Έτσι λοιπόν ο Διαμάντης έστειλε την μπάλα στη δίκαια 1-0 για τα Τρίκαλα. Οι Τρικαλινοί παίκτες φύγονται συνεχώς στο προσκήνιο. Καλή εμφάνιση σήμερα στο ξεκίνημα του αγώνα. Ήδη προηγούνται στο σκορ και να μια παλιά τώρα του Καραΐσκο στον προωθημένο Διαμάντη. Θα πέσει κάτω, τίποτα λέει ο διαιτητής. Προσπάθεια από τα δεξιά. Καλή επέλαση, παράλληλη παλιά. Η μπάλα τελικά φεύγει out. Και πάλι η Τρικαλινή ομάδα στο προσκήνιο. Μια κεφαλιά ψιλοκρεμαστή και εντυπωσιακή επέμβαση του Κοράκη σε κόρνερ. Στεφανίδης, πολύ καλή κίνηση, θα αλλάξει την μπάλα με τον Καλόγυρο, παράλληλη σέντρα και έρχεται ο Τσούκας, θα χάσει μοναδική ευκαιρία. Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην επίθεση με τον Κουντρουμάνο να κάνει μια πολύ καλή ενέργεια, να φύγει για τον Στυλιανό, να ξερώσουν την μπάλα στα αλήθεια, μειώνει το Λιανοκλάδι. Η Τρικαλινή ομάδα είναι και πάλι στο προσκήνιο. Μια σέντρα του Αντωνιάδη. Κακή εκτίμηση πορείας μπάλας και ο Τσούκας, ο οποίος καραδοκεί, θα τη στείλει στα αλήθεια. Ακόμη ένα γκολ από τον Βαγγέλη Τσούκα. Έτσι λοιπόν, διαστάσεις τριάμβου η νίκη της ομάδας Τρικάλων. Και οι ανέρθροι βρίσκονται συνεχώς στο προσκήνιο. Έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους. Είναι ο Καραΐσκος, πολύ έξυπνη παλιά και πάλι στον Βαγγέλη Τσούκα. Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία αυτό θα πλασάρει τον Κοράκη. Θα στείλει την μπάλα στα αλήθεια για ακόμη μια φορά, ανεβάζοντας το δίκτυο του σκορ στο 4-1. Πλησιάζουμε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Μια σέντρα από τον Κακαζούκη. Στην μπάλα έχει βρεθεί ο Στεφανίδης. Στην πρώτη κεφαλιά και στη δεύτερη. Αυτή τη φορά είναι ο Ανδρέας Τσούκας, ο αδερφός του Βαγγέλη, ο οποίος θα κεραυνοβουλήσει την εστία του Κοράκη. Το 5-1 για την ομάδα του Τρικάλων μέσα σε πανηγυρισμούς και φυσικά χάρη σε αυτή την ωραία ενέργεια που ξεκίνησε από τα αριστερά με τον Κακαζούκη και από εκεί και πέρα με τελικό αποδέκτη τον Ανδρέα Τσούκα. Τα Τρίκαλα παίρνουν ακόμη μια μεγάλη νίκη, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Οι αντίπαλοι μας πετύχαν το στόχο τους φέτος, την παραμονή, και μάλιστα με ένα αξιοπρεπή και ωραίο τρόπο. Είχαν πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα και συγχαρητήρια γι' αυτό. Για μας ο στόχος όμως δεν τελείωσε, δεν επιτεύχθη. Έχουμε ακόμη άλλα δύο παιχνίδια, πρέπει να τα κερδίσουμε. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, ήταν ένα καλό παιχνίδι. Πιστεύω ότι είχαμε καλά τελειώματα και γι' αυτό μπορέσαμε και κερδίσαμε την αντίπαλη ομάδα. Είχαμε κυκλοφορία της μπάλας, προσπαθήσαμε να περάσουμε με επιθετικές πάσες όσο μπορούσαμε, βέβαια, γιατί ήταν σφιχτή η άμυνα των αντιπάλων, αλλά τελικά καταφέραμε να κερδίσουμε και αυτό έχει σημασία. Τώρα κοιτάμε μπροστά και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Θεωρώ ότι το σκορ είναι βαρύ για μας. Νομίζω ότι παρά τις κάποιες απουσίες που είχαμε, δεν ήταν να χάσουμε με τόσο βαρύ σκορ. Είναι δίκαιη η ήττα μας, αλλά θεωρώ ότι το σκορ είναι βαρύ. Εμείς πετύχαμε το στόχο μας που ήταν η παραμονή στην κατηγορία, πιστεύω αρκετά νωρίς, και είναι τιμή μας που αγωνιστήκαμε μια ομάδα σαν τα Τρίκαλα.